Για τη μετάδοση του σημερινού παιχνιδιού είναι μαζί σας ο Χρήστος Σωτηραδόπουλος και ο Γιώργος Θανάηλακης. Η σημερινή ατμόσφαιρα, Χρήστο, είναι το κάτι άλλο. Ανυπομονώ να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σχήμα των δύο ομάδων. Των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Ντε Μάρκος επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Μικέλ Σαν Χωσέ κινείται προς την επίθεση. Την περνάει ένα μέσα τους. Λακαζέτ παίρνει ωραία πάσα από τον συμπέκτη του. Η μπάλα προς τα μέσα. Απομάκρυνε τη σέντρα. Συρτή κάθε την παλιά. Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί ακόμα γκολ στον αγώνα. Αλλαγή παιχνιδιού. Άκομψη επέμβασή του. Κάνει φάουλ.
πιστέψαμε ότι η μπάλα θα έμενε γκολ. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Προχωράει μόνος του. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά μου. Την περνάει ανάμεσά τους. Ο Αντουρίθ έχει την μπάλα. Ρενάτο Αουγούστο. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Να και το σουτ τώρα. Εδώ έκανα μια πολύ καλή ευκαιρία. Πάρα πολύ έξυπνο συνδυασμός. Κατάφερε και παρέκαμψε την αντίπαλη άμυνα. Έβγαλε το συμπαίκτη του σε πλεονεκτική θέση, αλλά ήταν κρίμα που αυτός αστόχησε. Πολύ καλή επέμβαση. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μουνιάν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Νικουράσπε πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 0 στο πηλίκον μέχρι στιγμής. Για να δούμε στα επόμενα 45 λεπτά. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ντε Μάρκος προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Μόλις που την έδιωξε. Καταλήγει σε πλάγιο. Βάζει δύναμη ο τροματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Στον ουρανό η μπάλα. Είναι καθαρό φάουλ. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι θα φάει κάρτα. Το χρώμα της να βγει. Ω, μάλιστα, είναι κόκκινη. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Υπάρχει
δραστηριότητα εκεί στην πλάγια γραμμή, σαν να ετοιμάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Μαντουρίς σημειώνεται σε θέση offside. Ήταν offside που δύσκολα φαινόταν διαγυμνόταν. Όμορφες πάσες. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα του. Παρότι οι ομάδες παλεύουν σκληρά, πάσεις για πόλη να μιλήγες. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Πολύ σωστά νομίζω. Εντάξει. Παλιά, ωραία και η τελική πάσα που του βγάλε, αλλά ως μη γενόμενες από τη στιγμή που σηκώθηκε το σημειάκι. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Βαλενσιάγα. Στον ουρανό η μπάλα. Καταφέρνουν να διώξουν. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Πάει να δείξει την αντίπαλη άμυνα. Σωτήρια η επέμβαση με τάκλιν εδώ. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ, ο παίκτης. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ, παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Μια νέα επίθεση. Πάει μόνος του. Βαλενσιάγα. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Ρόμπι Κιν. Τον βρήκε ωραίο συμπέκτης. Έχουμε κόρνερ για την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
να δούμε αν θα είναι αυτό το καθοριστικό γκολ. Λακαζέτ. Βλέπουμε να γίνονται ομοιρικές μάχες εδώ. Και να η λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε. Θα πρέπει να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο στο επαναληπτικό παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα τους, αν θέλουν να μην σταματήσει εδώ η πορεία τους στο θεσμό. Πάντα ευχάριστο να παρακολουθούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με δράση και ενθουσιασμό όπως αυτό που μόλις είδαμε.